ώστε να ξέρουμε πώς ξεκινάμε την συνεργασία και πώς δουλεύουμε. Νομίζω ότι το πιο σοβαρό από όλα το είπε ο κ. Χαρίσης, ότι οι διάφοροι τομείς πρέπει να μελετηθούν και να τεκμηριωθούν μέσα από μικρές ομάδες συνεννόησης και συνεργασίας. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν μερικά προβλήματα, τα οποία τα ξέρετε κι εσείς, όπως τα γνωρίζουμε κι εμείς, και σε εμάς προβλήματα και σε εσάς. Η διάχυση του προβλήματος και η διάχυση της γνώσης και της απόφασης δεν είναι εύκολη υπόθεση, ώστε να φτάσει μέχρι και το τελευταίο μέλος μας, σε εσάς, ή μέχρι και τον τελευταίο Δημοτικό Σύμβουλο και τον τελευταίο Δημοτικό Υπάλληλο. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής, γιατί στο τέλος εφομίζεται την ευθύνη ο υπεύθυνος για τον τουρισμό αντιδήματος και ο υπεύθυνος για τις τεχνικές υπηρεσίες. Δεν ξέρει τι συζητάμε μεταξύ μας. Πολύ δε περισσότερο δεν ξέρει ενδεχόμενο ο υπάλληλος που είναι υπεύθυνος να υλοποιήσει μια απόφαση. Πολύ δε περισσότερο δεν ξέρει ένας από τα 50% μέλη που έχει πρόβλημα και που δεν μπορείτε κι εσείς να επικοινωνήσετε, γιατί το σπουδαίο τρόπο είναι ότι δουλεύετε 2-3 άνθρωποι σε κάθε κράτο και σε κάθε δυστυχώ και σύλλογο. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λύσουμε και το θέτω ως θέμα για την πρώτη συζήτηση. Για την δεύτερη συνάντηση που θα γίνει αμέσως, καταρχάς να συμφωνήσω ότι δεν έχουμε χρόνο. Και σε θέματα που πρέπει να επιληθούν και σε θέματα που πρέπει να αποφασίσουμε τη στόχευση για αναπτυξιακές δράσεις. Δεν έχουμε κανένα χρόνο. Μάλλον είμαστε στο και πέντε. Θα τεκμηριώσω τα θέματα έτσι όπως υπόθηκαν, προσθέτοντας και κάποια άλλα. Θα έχω μια επικοινωνία με τον Πρόεδρο, θα τα στείλω μέσα στις γιορτές, ώστε αμέσως μετά τις γιορτές θα έχουμε μια επίσης συνάντηση με ξεχωριστά και συγκεκριμένα θέματα. Ώστε πάνω σε αυτά, όπως τα αναφέρετε εσείς, όπως τα αναφέραμε εμείς, πάνω σε αυτά θα αποφασίσουμε πώς ξεκινάμε τη συνεργασία, θεωρώντας ότι βεβαίως ο τουριστικός κλάδος πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα στελέχη του τουρισμού του Δήμου, ο κλάδος των εμπορικών καταστημάτων πρέπει να έχει με μια σχέση κυρίως και αυτά που είπατε με τον κύριο Αντιδήμαρχο και με τον, όχι τόσο του εμπορικού, γιατί είναι ο αναπτυξιακός ο κλάδος του Σπύρου. Εμείς έχουμε προχωρήσει σε πολλά θέματα, είναι αλήθεια. Εκεί θέλουμε πια την βοήθεια και τη στήριξή σας, τις γνώσεις που έχετε και προς τα εκεί πρέπει να πάμε. Και άρα εκεί στην δεύτερη συνάντησή μας, αφού στείλω ένα κείμενο στον Γιώργο και το δείτε και το δούμε και εμείς θα συνεδριάσουμε και θα συζητήσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Στη δεύτερη συνάντηση να είναι πάλι, να είμαστε πάλι όλοι μαζί, πρέπει να γίνει αυτό. Μετά τις γιορτές, δηλαδή μετά τα φώτα την επόμενη εβδομάδα, για να βάλουμε πλέον κατά ομάδες το πώς εργαζόμαστε, συμφωνώντας με αυτά που είπε ο κ. Καλύσης, ότι αξίζει τον κόπο να δημιουργήσουμε ομάδες εργασίας. Βεβαίως πρέπει να δούμε και τα κενά και τις ελλείψεις μας, γιατί μην νομίζετε ότι εμείς θα λύσουμε τα προβλήματα. Άρα πρέπει παράλληλα να βλέπουμε τα κενά, τις ελλείψεις, τα εμπόδια που υπάρχουν για να μπορέσουμε και αυτά να τα θέτουμε σαν πρώτη προτεραιότητα για την επίλυσή τους, ώστε να προχωρήσουμε στις αποφάσεις που παίρνουμε. Ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι διαφορετικό. Την επόμενη φορά, αναλαμβάνω εγώ και ο Γιώργος σε συνεννόηση να κάνουμε την ατζέντα της επόμενης συνάντησης σε θέματα πλέον κατά τομέα. Απλά να έχουμε μια ψηφοφορία νωρίς ενημέρωση, όχι τελευταία στιγμή. Όχι, όχι, όχι. Αυτό έτσι. Τώρα ήταν πολύ γρήγορο και ήταν ένα χαιρετισμό. Την άλλη φορά είμαστε οργανωμένοι. Ακριβώς. Να προχωρήσουμε κατάλληλα μόνο τα χρόνια στο τμήμα. Η ανάγκη ότι πρέπει να βρεθούμε και πρέπει να πούμε πού πάμε, τι κάνουμε. Με αυτή την έννοια γνωριμίας. Ποια είναι η κατεύθυνση. Στην άλλη φορά θα μιλήσουμε λίγο. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.